Θέλουμε να κάνουμε λίγο ησυχία τώρα όπως είμαστε πάνω στο γήπεδο, να δείξουμε στους γονείς πόσο καλά περνάμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Δεν μας βοήθησε ο καιρός χθες να κάνουμε μια προπόνηση, αλλά θα την κάνουμε σίγουρα μέσα στον Ιούλιο. Θα κάνουμε έναν αγώνα, όλα τα παιδιά μαζί, όλες οι ακαδημίες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μας, τον κύριο Παλτούμα. Την αντιπίπαρχο, την κυρία Βασιλή Καρδαλιά, την κυρία. Και τον κύριο Γιώργο Μολώνη, από την Κοινάου. Εγώ θέλω να πω πως ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά φέτος. Συνολικά είμαστε γύρω στα 75 παιδιά που παίξαμε στις ακαδημίες από τα Βαμπίνη μέχρι το K16. Δώσαμε πάρα πολλούς τελικούς αγώνες. Δυστυχώς για κάποια τεχνικά προβλήματα δεν μπορέσαμε να συμμετάσχουμε στα πρωταθλήματα που δεν έγιναν βέβαια στον ομό μας. Αλλά την επόμενη χρονιά σίγουρα θα έχουμε συμμετοχή. Έχουμε ήδη δηλώσει τις συμμετοχές μας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς που εμπιστευτήκαν για άλλη μια χρονιά τα παιδιά τους στις Ακαδημίες του Νέου Αμφιλόχου. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο της Αμφιλοχίας, τον κύριο Ριζογιάννη, τον πρώην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και την κυρία Καρδαλιά για τη στήριξη που είχαμε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Καγιά, που ήταν ο βοηθός προπονητής, ο οποίος από σωστικούς λόγους αποχώρησε την ομάδα. Και σίγουρα τον αγαπημένο σας προπονητή, τον κύριο Παλτούμα. Σε αυτά τα 4 χρόνια που είχαμε συνεργασία, τα 2 ήταν με τον κορονοϊό, δεν κάναμε πολλά πράγματα. Τα τελευταία 2 χρόνια έριξε τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Τα αποτελέσματα φαίνονται και στους τελικούς αγώνες που δώσαμε και από τα λόγια και τις συγκρίσεις που έχουμε τις άλλες ομάδες στην περιοχή μας. Εδώ θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που μας έκανε αυτά τα χρόνια. Θέλω επίσης να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νεκτάριο Στάμο, η βοήθειά του πάνω στο γήπεδο ως έμπορος υλικού ήταν ανεκτίμητη, γιατί σας βοηθούσε κάθε μέρα την εκεί πέρα, βοηθούσε με όλο το υλικό για να τα έχετε εσείς όπως πρέπει να κάνετε τις προπονήσεις σας και να έχουν το σωστό αποτέλεσμα. Επίσης και τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μολώνη, ο οποίος θέλει την επόμενη χρονιά να κάνει περισσότερα πράγματα για την ομάδα. Και λέει πως δεν θα φέρει καμία καινούργια μεταγραφή. Καλό! Λοιπόν, θα μας πει δύο λόγια ο πρόεδρος τώρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, τους γονείς που έχουν έρθει σήμερα εδώ σε αυτή τη γιορτή για τις Ακαδημίες του Νέου Αμφιλόχου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το χρόνο που περάσαμε μαζί, τα καλά. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να πω απλώς δύο λόγια ότι σε ένα μήνα περίπου, 15 μέρες, θα έχουμε εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Νέο Αμφιλόχο. Αυτή τη στιγμή, οι Ακαδημίες στο Νέο Αμφιλόχο λειτουργούν λόγω των ζήλων δύο τριών ανθρώπων. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με 2-3 ανθρώπους, χρειαζόμαστε και άλλους. Παρακαλούμε τους γονείς και όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να δηλώσει συμμετοχή για τις εκλογές που θα κάνουμε. Θέλουμε άτομα στο γήπεδο για να λειτουργήσει η ομάδα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ τον Νεκτάριο Στάμο, τον Πάνο τον Γερόγυμο
Η ομάδα δεν θα λειτουργούσε, γιατί ήταν το ποσό που ζητάμε από τα παιδάκια είναι ένα συμβολικό ποσό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, να υπολειτουργήσουμε μάλλον την ομάδα. Αν δεν είχαμε συμβολικούς ο Δήμος Προλοχίας του Ιγνάου και μερικούς μικροδιώτες που μας στήριξαν, η ομάδα δεν λειτουργούσε. Θέλουμε το χρόνο να είμαστε ακόμα πιο καλοί, θέλουμε να πάει την οικονομική του στήριξη για να λειτουργήσουμε και όποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά, ας βοηθήσει το σύλλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους, μπράβο, συγχαρητήρια για την πολύ χρονιά που είχατε, συγχαρητήρια στο προεδρικό team, στο προεδρείο, στους εθελοντές, στον Νεκτάριο, στον Αποστόλη, στον Γιώργο, σε όλη την ομάδα που συμμετέχει. Κυρίως συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γονείς για τη μεγάλη δουλειά που κάνετε. Μπράβο, 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 δουλειά σας είναι να το βοηθήσετε όσο μπορείτε, δουλειά μας είναι να είμαστε χορηγοί και από πίσω σας, να βοηθάμε κι εμείς όσο το δυνατόν για να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα με εσάς. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια για τη χρονιά που έκλεισε. Καλή επόμενη χρονιά να έχει. Γεια σας και από μένα. Γεια σας! Πριν 4 χρόνια ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να έχουμε λίγα παιδιά. Το όνειρό μας ήταν μαζί με την διοίκηση να φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο κάποια στιγμή, ακόμα και τους γονείς, να γεμίσουν το γήπεδο παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν ήταν ούτε ο πρωταθλητισμός, ούτε να φτιάξουμε ομάδες για πρωταθλητισμό. Πιστεύω μετά από 4 χρόνια, τα δύο χρόνια τα οποία είχαμε τα προβλήματα και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε, έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστευτήκανε και στείλανε τα παιδιά τους σε εμάς και ειδικά τα μικρά παιδιά να κάνουν τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να ευχαριστήσω τη διοίκηση που είχαμε άψογη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω το συνεργάτη μου και όχι βοηθό, συνεργάτη μου κύριο Νίκο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ. Και τελευταία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις μέρες περάσαμε τόσα. Οι χαρές είναι πάρα πολλές. Και τα προβλήματα ήταν και αυτά αρκετά. Όμως θα πρέπει να κρατήσουμε τα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που κάνανε υπομονή.
πολλές φορές να φωνάζω, να έχω ξεφύγει λίγο, ενδέχεται κάποια παιδιά να δίκησα. Δεν αποκλείεται. Τίποτα. Σε αυτά τα παιδιά το μόνο που μπορώ να πω είναι ένα μεγάλο συγγνώμη. Όμως να έχουν υπόψη ό,τι έκανα το έκανα για το καλό τους. Μαζί το πήγαμε πολλά. Σας εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και ποιος ξέρει μπορεί να ξανάμαστε μαζί. Ευχαριστώ. Τα παιδάκια από τα Μαμπίνη και την ΚΑΠΑ 10 ομάδα θα έχει μια απονομή με μετάλλια. Η μεγάλη ομάδα έρχεται μετά τον Ιούλιο, το επόμενο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάλι τους γονείς που μας πιστεύουν την άλλη μια χρονιά τα παιδιά τους. Και θέλω να σας πω καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
σαν πρόεδρος της Ακαδημίας του Νέου Αμφιλόχου, θέλω να ευχαριστήσω όλα τους μικρούς αθλητές που έχουν έρθει στην Ακαδημία, που απεριθμούν γύρω στα 90 παιδιά. Και έχουμε δημιουργήσει ομάδες K16, K14, K12 και K10 και τα Μπαμπίνι. Και με αυτά τα παιδάκια συμμετέχουμε σε πρωταθλήματα και σε φιλικούς αγώνες. Θέλουμε αυτό το έργο πάλι σε αυτό το 2017 να το συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά, αλλά θέλουμε μια στήριξη και από τους γονείς και από τον κόσμο, όσοι οικονομικοί, όσοι και να έρθουν μεθαύρο που θα έχουμε εκλογές και γενική συνέλευση, να έρθουν να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο συμβούλιο του Νέου Αμφιλόχου, γιατί όσα άτομα είμαστε πιο πολλά, τόσο πιο πολύ καλά θα λειτουργήσει η Ακαδημία. Έχουν μείνει τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο 3 άτομα που να λειτουργήσουμε μια ομάδα με 90 παιδιά. Κάτι που είναι σχετικά αδύνατον και με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούμε να τη λειτουργήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Γερόλυμο και τον Νεκτάριο τον Σάμο προσωπικά που βοηθάνε και είναι όλη τη μέρα στο γήπεδο και λειτουργεί η Ακαδημία. Και όπου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον προπονητή της Ακαδημίας, τον κύριο Μπαλντούμα. Πιστεύουμε τον χρόνο να έχουν πιο μεγάλη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα παιδιά που θα έρθουν στο γήπεδο για να λειτουργήσει η ομάδα πιο καλά. Πολύ σημαντική η συνεισφορά της ομάδας στην τοπική κοινωνία. Φέρνει σε άμεση επαφή τους μικρούς μας φίλους με τον αθλητισμό. Ο Δήμος θα είναι πάντα άρρωγος δίπλα στην ομάδα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι με υγεία και καλές διακοπές. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στους γονείς. Ένα μεγάλο μπράβο στους χορηγούς για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Και δεν αναφέρουμε μόνο τις επιχειρήσεις, αναφέρουμε στους ιδιώτες, στους ανθρώπους που βοηθάνε την ομάδα, βοηθάνε τα παιδιά. Από τη μεριά μας η ΚΝΑΟΦ είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που βοηθάμε με υλικό, δηλαδή δίνουμε στα παιδιά αμφίεση, ρούχα, μπάλες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, προσπαθούμε να συνδράμουμε. Είναι κρίσιμο το να μπορούμε να είμαστε όλοι συνοδοιπόροι για να βοηθάμε τα παιδιά. Συγχαρητήρια, καλή χρονιά.